είναι η απόφαση από το ΚΑΣ. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι είναι άσχημα τα πράγματα για τον Άρη. Έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Έχεις γνωριμίες, ρε φίλε, στην Ελβετία. Ίσως να μην ισχύουν οι δικές μου πληροφορίες. Εγώ και οι δικές μου λένε ότι θα τους πάρει 100%. Εγώ το χρεώνομαι, ρε φίλε, αυτό. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι άσχημα τα πράγματα για τον Άρη. Μπορεί να κάνω λάθος. Άρα ο Άρης, λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, στη βαθμολογία της ΕΠΟ είναι 8ος, έτσι, κάτω από Όφη, Αστέρα, Τρίπολης, Παναθηναϊκό, Γιάννενα, ΑΕΚ, ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Με ένα βαθμό διαφορά από τον Βόλο που τον ακολουθεί. 18 βαθμούς κάτω από τον ΠΑΟΚ, αν δεν απατώμε, έτσι. Και διακυβεύονται αυτοί οι 6 βαθμοί. Για να ξέρουμε λίγο και τις βαθμολογίες και τι γίνεται. Τώρα, από εκεί πέρα, αν θέλετε τη δική μου γνώμη για το τι φταίει στον Άρη. Εμείς πώς λέμε για τον ΠΑΟΚ. Εγώ σας το λέω όλη τη χρονιά και εδώ και με τον Βασίλη τα λέμε στα λαϊβάκια. Ναι. Ο Άρης έχει πρόβλημα, παιδιά, στο σκοράρισμα. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Είπες κάτι σωστό, δεν πρέπει να τα ακούσω από σένα. Είπες κάτι πολύ σωστό. 17 τελικές είχε ο Άρης στο προηγούμενο παιχνίδι. 18 είχε σήμερα. 18 σήμερα. 8 στην εστία. 8 στην εστία. 8 στην εστία. 18 τελικές και δεν έβαλες γκολ. Και τι να κάνω, πάω να το βάλω εγώ. Τι να κάνω, ρε φίλε, εγώ. Και τι μου το λες εμένα. Ο Μάτσος δεν φταίει καθόλου. Που έκανε αλλαγή τρεις. Άνθρωπε σήμερα χάνει ένα 0. Και έκανε τρεις αλλαγές στο πρώτο. Δεν έκανε αγόρι μου πρώτη αλλαγή του Μάτσου. Τώρα τέτοια μέρα για τον Άρη θα κάνει σύντομα. Έκανε νούμερο ένα. Μία αλλαγή. Οι άλλες τρεις στο 85 έγιναν. Πήγαινε καλά και αυτό. Έχανε ένα 0 γι' αυτό γιατί. Γιατί χάνει. Αυτούς που έβαλε στο 85. Τον Ματέο που περπατάει σε όλο το πρωτάθλημα. Είναι τρελός. Τώρα σε πάλι. Είναι τρελός. Λοιπόν, χάνει ένα 0. Αυτούς που είσαι στον πάγκο, ρε. Τον Ματέο στον πάγκο. Δεν τον έβαλε, ρε. Και τι έκανε ο Ματέο. Φοκάρι. Τι θες να κάνει, να κάνει κάτι. Δεν το έβαλε πάλι. Εγώ σου πάλι δεν το έβαλε. Άκουσε με. Εγώ σου είπα ότι θα κάνει. Μπορεί να του έβαζε και να γινόταν 5-0. Αντέδρασε. Στο 85 αντιδράσε. Κάνε στο 65, στο 60 έκανε την πρώτη αλλαγή. Ωραία. Και οι επόμενες 5 δικαιούσε. 5 αλλαγή. Είναι υποδοσφαιριστέ. Όταν κοιτά τον πάγκο και βλέπει το απόλυτο 0. Ο Ματέο Καζέ είναι 0. Το απόλυτο 0. Ο Ιτούρμπε είναι 0. 0. Για σου μάθω. Πήρανε τις ευκαιρίες τους. Τι κάνανε όλη τη χρονιά. Ζάκο, πήρανε τις ευκαιρίες τους. Μπορώ να συνεχίσω. Μπορώ να συνεχίσω.